Πιέζεσαι. Δεν θα το κρατήσεις τώρα. Το κρατάω να φύγω. Διάφορες ενέργειες, κλείνουμε τον δρόμο κάθε δεύτερη μέρα, το ίδιο και σήμερα. Απάντηση στην κυβέρνηση η οποία προσπαθεί επικοινωνιακά να λύσει το πρόβλημα και όχι επί της ουσίας και όχι να κάτσει να συζητήσει μαζί μας. Στην ουσία θέλει να αθωλώσει τα νερά, να δημιουργήσει κοινωνικό αυτοματισμό στον κόσμο, να λέει ο κόσμος ότι οι αγρότες έχουν λύσει τα προβλήματά τους και άρα αυτοί που βγαίνουν στον δρόμο έρχονται για άλλους λόγους. Όμως εμείς καλούμε τους αγρότες να σηκώσουν το κεφάλι τους και να έρθουν εδώ και να ξέρουν ότι μόνο με τον αγώνα κερδίζουν και λύνουν τα προβλήματά τους. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα κερδίσουμε στο τέλος. Καλούμε τον αγροτικό κόσμο, τους κτηνοτρόφους, τον λαό του πύργου και τους επαγγελματίες και τους πάντες, γιατί είμαστε μια αλυσίδα και τους τύχει άμεσα και αυτούς. Τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα πάλι εδώ. Συνεχίζουμε ψηλά το κεφάλι. Συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα των αγροτών. Παλεύουν όλο το προηγούμενο διάστημα με κορύφωση τις τελευταίες μέρες στον μπλόκο του Αγιώργη εδώ στο νομό μας, αλλά και στα άλλα μπλόκα σε όλη τη χώρα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να συνεχίσουν να παράγουν και να προσφέρουν αυτά τα κοινωνικά προϊόντα που χρειάζονται και εμείς για να ζήσουμε. Χρειάζεται άμεσα η ίδια η πολιτεία να πάρει μέτρα έτσι ώστε να ενισχύσει, να καλύψει τις μεγάλες ζημιές που υπέστησαν όλο τις προηγούμενες μέρες, το προηγούμενο διάστημα και στο νομό μας. Είδαμε τις ζημιές που έπαθαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Άμεσα θα πρέπει το κράτος να στείλει εκτιμητές και να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί με αυτόν τον τρόπο, επειδή ζούμε και σε ένα νομό αγροτικό, είχαμε τα προβλήματα με τις ελιές, έχουμε το έντονο πρόβλημα με το πορτοκάλι. Παρουσιάζονται δηλαδή προβλήματα που δεν αφήνουν τους αγρότες να μπορέσουν να μείνουν στα χωράφια τους. Εμείς καλούμε και συμπαραστεκόμαστε στους αγρότες και τους άλλους συμπολίτες μας ότι είναι ζήτημα να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν, να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους, να μπορέσουν και εμείς δίπλα μαζί τους να έχουμε ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη ζωή. Είναι δίκαια τα αιτήματά τους και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να συμπαρασταθούν.